Εγκαίρως και δίχως να υποστούν κάποιον σοβαρό τραυματισμό, κατάφεραν να βγουν το μεσημέρι της Κυριακής 4 τουρίστριες εκτός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν και το οποίο κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή κοντά στο φράγμα του Αλφιού. Η οδηγός του οχήματος ακολούθησε πιστά τις εντολές που λάμβανε από το GPS και βρέθηκε μέσα στο νερό. Μια μικρή αλλαγή κατεύθυνση στο δρόμο δεν έγινε άμεσα αντιληπτή από την οδηγό, με αποτέλεσμα το όχημα που οδηγούσε και στο οποίο επέβαιναν και άλλες τρεις φίλες της να χτυπήσει με σφοδρότητα στα προστατευτικά κυκλειδώματα που βρίσκονταν στο σημείο και να καταλήξει εντός του κεντρικού αρδευτικού αυλακά. Το γεγονός πως το όχημά τους δεν βούλιαξε άμεσα στο νερό τους έδωσε το χρόνο να μπορέσουν να βγουν έγκαιρα από το αυτοκίνητο πριν υπάρξει μεγαλύτερος κίνδυνος. Διερχόμενοι από το σημείο οδηγοί αλλά και οι υπηρεσίες που κλήθηκαν βοήθησαν τις σοκαρισμένες γυναίκες. Οχήματα και κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ βοήθησαν με όποιο τρόπο μπορούσαν τις 4 τουρίστριες, οι οποίες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Να σημειωθεί πως μετά την αποχώρηση των υπηρεσιών στο σημείο έφτασε γερανός που προχώρησε σε επιχείρηση ανέλκυσης του οχήματος το οποίο είχαν νοικιάσει.